Καλώς τα παιδιά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα καταρχήν. Ναι. Καλά κουράγια στα πιτσιρίκια και στις μάνες και στις γιαγιές. Έτσι. Δώσ' μου μισό δευτερόλεπτο να πω ένα... Και εγώ άλλο ένα μεγάλο μπράβο στην Ευλαμπία για την τεράστια μάχη που έδωσε στις φωτιές. Ευδειγμάτισε υψηλή δημοσιογραφία και την ευχαριστούμε όλοι πάρα πολύ. Ήταν συγκινητική. Μπράβο, Έσταμα. Ευχαριστώ. Μπράβο, Σταμάτη. Αλλά έκανα τη δουλειά μου. Λοιπόν, σήμερα μεγάλη γιορτή στο Θέατρο Βράχων. Δεν την κάνουν όλοι καλή μου τη δουλειά. Δεν την κάνουν όλοι τη δουλειά. Δυστυχώς δεν την κάνουν όλοι. Την έκανες και δειγμάτισες ήθος υψηλό. Είδες το κορίτσι μας. Ε? Λοιπόν, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα μεγάλη γιορτή είναι. Στο θέατρο. Περίμενε, πριν πάμε στη γιορτή τώρα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Πώς ξεκινάει μια καινούργια χρονιά. Μετά από μεγάλη πίεση, με στενοχώριες, με αγωνίες, με στερήσεις, με καραντίνες. Άσε τώρα να μην τα συζητάμε και στεναχωριόμαστε. Με χαρά, εγώ πιστεύω. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Πρώτον. Υπακοή στο υγειονομικό. Ναι. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Πρέπει όλοι να κάνουμε το εμβόλιο. Τέλος. Δεύτερον, μη με ρωτάτε για την κυβέρνηση. Μη με ρωτάτε για το Μητσοτάκη. Ναι. Θα πω πράγματα που δεν θέλω να τα πω πρωί-πρωί καινούργια εβδομάδα. Ναι. Μη με ρωτάτε για την αντιπολίτευση. Θα πικράνω κόσμο. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω να προτείνω ένα πράγμα. Εμένα, όρθια να ξέρεις, δεν με χαλάει σπίτια... και πολύ. Δεν με χαλάει και πολύ να πούμε και κανένα πικρό. Διότι, να σου πω κάτι, μέρος της κοινωνίας είσαι και είσαι... Δεν θέλω. Δεν θέλω. Δεν θέλω να απασφαλίσω άνθρωπος πρωί-πρωί. Δεν θέλω να απασφαλίσω. Αλλά ξέρεις τι θέλω να πεις. Δεν θέλω. Με τίμησε φέτος ο κόσμος, Άκη μου, με τίμησε ο κόσμος και στις δύο μου δραστηριότητες και στην συμμετοχή μου στους συχνευτές του Μιχαήλ Μαρμαρινού στο έργο του Σοφοκλή στην Επίδαυρο και στη μικρή μας περιοδία τώρα, Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Και απόψε είναι πραγματικά μια πολύ ωραία γιορτή. Σε ένα θέατρο που πάνε να το δώσουν και αυτό σε ιδιώτες, ενώ πρέπει να μείνει στο Δήμο το θέατρο, έχει παλέψει πάρα πολύ, για να μην με λέτε και κολλημένο, είναι δουλειά του Χαρδαλιά το θέατρο αυτό. Του το χρωστάμε. Να, ένας νεοδημοκράτης που συμπαθώ, ας πούμε. Στο Μελίνα Μερκούρη την έχω γούρι. Την έχω γούρι τη Μελίνα. Και θα μου έρθουν ο Χρήστος ο Γεροντίδης, ο Σάκης ο Καραθανάσης, ο Κώστας ο Μπουγιώτης, ο Γιώργος ο Στιβανάκης. Έχω μια πάρα πολύ ωραία μπάντα. Βάιος Πράπας, Γιώργος Σταμιολάκης, Δημήτρης Ανδρεάδης, Αλέξανδρος Καμπουράκης, ακορντεόν υπέρχος και Λάμπρος Παπανικολάου. Και φωνάζω Μήθριδάτη, ο οποίος θα πει το τραγούδι που μας τρόμαξε. Ναι, που έγινε χαμός. Και άλλα καινούργια που έβγαλε. Ναι. Και ένα παλιό μας σουξέ, δεν είναι πολύ, δεν το θυμούνται πολύ, έχει κάνει μια διασκευή ως ημισκούμπρια σε ένα κομμάτι μου του Μαρίνου, το σεξ, που θα το κάνουμε παρέα. Ναι. Και η πολύ πολύ αγαπημένη μου Μαρίζα Ρίζου, η οποία έχει πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο και θα κάνουμε και με αυτήν ένα τέταρτο, ένα ντουέτο πάρα πολύ ωραίο. Απόψε λοιπόν, τι ώρα, Μυθριδάτης, Ρίζου. Θα είναι γιορτή, αφού δείχνετε λοιπόν και την αφίσα, πρέπει να σας πω ότι την έχει κάνει μια πολύ αγαπημένη μου φίλη αρχιτεκτόνης από την Κύπρο που λέγεται Μαριλένα Μιχαηλίδου. Και ρε παιδιά, σηκωθείτε και λάτε το βράδυ, θα είναι πάρα βέβαια. Πολύ ωραία. Βέβαια. Γιατί η Καουνάκης είναι αυτός. Τώρα, πριν σε ευχαριστήσουμε πολύ, θέλουμε μία κουβέντα για το Μίκη.
Λέω ένα τραγούδι του στην παράσταση, έχω κάνει μια διασκευή στο δικαστή. Ποιο? Το δικαστή έχει αγάπη τον καημό. Και ξενιτιά τον νόμο και ο στρατιώτης το πλότο και ο δικαστής στον δρόμο. Μα εγώ είμαι ο ξένος που περνάει για αυτούς που με δικάσανε. Και αυτοί που με ξεχάσανε πίνουν το αίμα του ξανά. Ο Μίκης αφήνει έργο. Πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία. Τελείο. Τι άλλο να πούμε. Πλήρης ημερών, πλήρης έργου. Εχθές το βράδυ έβλεπα το κάτω γενεράλ με αυτό το τεράστιο πρόσωπο που λέγεται Πέτρος Πανδύς. Δηλαδή θα είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα να ανακαλύψουμε το Μίκη που δεν ξέρουμε. Ναι. Και το συμφωνικό ιδίως που έχει αφήσει πολύ μεγάλο έργο. Εμένα δεν με αφορά και τόσο. Αυτό που δεν ξέρουμε από τα τραγούδια του. Άκουσα το πρωί ένα σπάνιο από την Πολιτεία 3 που λέει «Ήρθε η ώρα μου να κρεμάσω τα φιλιά», ένα αριστούργημα της Νικολακοπούλου ο στίχος. Λοιπόν, σήμερα απόψε στο Θέατρο Βράχων. Είναι ψηλά και έχει χαρά. Να ξέρετε κάτι, είναι ένας δημιουργός που έδωσε ολόκληρο στον εαυτό του στην πατρίδα του. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Έτσι. Και την πήγε σε όλα τα πέρατα της οικουμένης. Σωστά. Αυτό να κρατήσουμε και οι νεότεροι παιδιά, οι νεότεροι... Εγώ πήρα βενζίνη από αυτή την ευχή, να σας το πω έτσι. Έχουμε υποχρέωση να κρατήσουμε τόσο ψηλά τον πήχη.